γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Περίπου 2 ώρες διήρκησε η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 8 και αναμένεται σε πολύ λίγο ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζημαντέλλας να ανακοινώσει τα μέτρα τα οποία κλείδωσαν στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Μέτρα, Μιχάλη, με τα οποία η κυβέρνηση ευελπιστεί πως θα κρατήσει και την οικονομία ανοιχτή, αλλά και την κατάσταση στα νοσοκομεία ελεγχόμενη τη στιγμή που, όπως ακούσαμε, τα κρούσματα σπάνε μέρα με τη μέρα, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του σταθμού μας, τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν σε πολύ λίγο αφορούν υποχρεωτικό 24ωρο rapid test από τους εμβολιασμένους, ώστε να τους επιτρέπεται είσοδος σε γάμους, βαφτίσεις, εκδηλώσεις, κέντρα διασκέδασης, ίσως και την εστίαση, ενώ παραμένει σε ισχύ απαγόρευση εισόδου στους ανεμβολιάστους. Περιορισμός συναθρήσεων στα 300 άτομα σε γάμους, βαφτίσεις και κέντρα διασκέδασης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αλλά όχι στις οικίες, Μιχάλη. Εκεί παραμένουν στα 20 άτομα. Στους χώρους διασκέδασης θα απαγορεύεται και ο χορός, υποχρεωτική προσκόμιση τεστ PCR 48 ώρων από τους ταξιδιώτες πριν από την άφηξή τους στη Δημοκρατία για όλους εμβολιασμένους και ανεμβολιάστους, ενώ κατά την άφηξή τους θα πραγματοποιούν και νέα εξέταση PCR στο αεροδρόμιο όπως ίσχυε μέχρι και σήμερα. Αυτό, Δημήτρη, να διευκρινίσουμε ότι αυτό το μέτρο αφορά και τους Κύπριους πολίτες, οι οποίοι δεν είχαν την υποχρέωση να κάνουν PCR τεστ από τις χώρες που έρχονται, αλλά να το κάνουν στην Κύπρο. Τώρα θα πρέπει να έρχονται με PCR 48 ώρων. Και ακριβώς και θα διενεργούν και νέων PCR τεστ κατά την άφηξή τους στα αεροδρόμια ή στα λιμάνια της Δημοκρατίας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας ανακοινώσει φυσικά ο Υπουργός Υγείας. Επίσης, αναμένεται η αύξηση της τηλεργασίας στο 40% από το 20% που ίσχυε μέχρι και σήμερα. Υπάρχει σύσταση αποφυγής της υφισμάτινης μάσκας, μείωση του αριθμού θεατών σε γήπεδα και άλλες αθλητικές δραστηριότητες στο 50% της πληρότητας των γηπέδων, καθώς, Μιχάλη, και διαφοροποίηση στην καραντίνα των επαφών των κρουσμάτων αλλά και των κρουσμάτων των επαγγελματιών υγείας, ούτως ώστε να μπορέσουν τα νοσοκομεία να λειτουργούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Εδώ διευκρινίζουμε αφορά μόνο τους επαγγελματίες υγείας. Θα μειωθεί ουσιαστικά, θα μειωθούν οι μέρες τις οποίες θα παραμένουν σε καραντίνα. Τα μέτρα, όπως προφορούμαστε, θα επαναξιολογηθούν την Δευτέρα στη νέα σύσκεψη που θα έχει ο Υπουργός Υγείας με την επιδημιολογική ομάδα, ενώ στις 5 Ιανουαρίου θα υπάρξει και νέα συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου εκεί ίσως να υπάρξουν και νέα μέτρα εφόσον η κατάσταση, η επιδημιολογική εικόνα συνεχίσει, Μιχάλη, αυτή την κακή πορεία. Μάλιστα, άρα δεν έχουμε 2 δέσμες μέτρων. Προς το παρόν έχουμε 1 δέσμη, αυτή την οποία μας έχεις αναφέρει, που θα έχει άμεση ισχύ. Είναι μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν από αύριο. Αυτή είναι η πληροφορία. Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει σε πολύ λίγο ο Υπουργός Υγείας θα έχουν άμεση ισχύ, δηλαδή από αύριο. Ωστόσο, ίσως υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις για μέτρα που ίσως δεν προλαβαίνουν να ισχύσουν από αύριο. Θα αναμένουμε σε πολύ λίγο να δώσει διευκρινήσεις ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλη. Λοιπόν, Δημήτρη, εν αναμονή των δηλώσεων του Υπουργού Υγείας, παραμένουμε σε διαρκή σύνδεση. Εμείς πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα υπόλοιπα θέματα.